υπάρχει σήμερα με χιλιάδες κρατούμενους που βλέπουν πάνω από το κεφάλι τους αυτή την απειλή. Έχω την αίσθηση ότι έχει ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα και πραγματικά η διαδικασία δεν τη βοήθησε καθόλου. Ξέρετε, υπάρχουν νομοσχέδια που είναι πάρα πολύ ευαίσθητα γιατί θίγουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Στην ουσία της, η υπόθεση του σοφρονιστικού συστήματος είναι ο πολιτισμός κάθε κράτους, είναι η ανθρωπιά του κάθε κράτους. Και νομίζω μέσα σε αυτό το κλίμα εμείς βρεθήκαμε εδώ σήμερα να ακούμε και να εμποδιζόμαστε και να μιλήσουμε, αλλά και να ακούμε χαρακτηρισμούς οι οποίοι εμένα προσωπικά με βγάλανε από εκείνα τα κοινοβουλευτικά όρια τα οποία επιχειρώ επί 2 χρόνια να συγκρατούμε εντός. Ελπίζω η κυβέρνηση να καταλαβαίνει τι λέω. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, σε ένα νομοσχέδιο τόσο δύσκολο λοιπόν, που εμείς χαρακτηρίζουμε δολοφονικό, ένα νομοσχέδιο το οποίο όχι μόνο δεν κάνει σοφρονισμό, αλλά τιμωρεί επιπλέον τον καταδικαστέντα άπαξ, άλλη μια φορά λοιπόν, και σχεδόν τον θανατώνει, αφού γλίτωσε τη θανατική ποινή. Μία τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, τι ηρωνική σύμπτωση, με κάνει να σκέφτομαι παιδεία, παιδεία, εκπαίδευση, αμάν, και δίπλα τα λευκά κελιά, και λέω ότι αν υπήρχε πράγματι μία κυβέρνηση, ένα κράτος ευνομούμενο, αυτό που έπρεπε να σκέφτεται για το σοφρονισμό είναι ακριβώς η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση, το είπαν πολλοί συνάδελφοι και σύντροφοί μου εδώ, θα ήταν η μοναδική γραμμή που έπρεπε να έχουμε για το σοφρονισμό όσων ανθρώπων μπαίνουν μέσα στις φυλακές. Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Αυτή είναι η μόνη λύση. Δεν είναι τα κελιά βέβαια γάμα τύπου. Και ρωτώ, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, το οποίο αποδεικνύει την αποτυχία του σοφρονιστικού μας συστήματος? Κατά την άποψή μου, ότι οι περισσότεροι γυρίζουν πίσω στις φυλακές. Τι ποσοστά γυρίζουν πίσω από τους ήδη φυλακισμένους? Φαντάζομαι θα τα ξέρετε. Εγώ τα αγνοώ. Αλλά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό γυρίζει. Ποιοι δεν γυρίζουν, ξέρετε? Αυτοί που έχουν παρακολουθήσει την εκπαίδευση μέσα στις φυλακές. Ξέρετε τι λένε τα στοιχεία που έχω μπροστά μου? Ότι σήμερα στις 13 εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν στα σοφρονιστικά καταστήματα φοιτούν σήμερα 720 κρατούμενοι και κρατούμενες. Από όσους έχουν αποφοιτήσει όλα αυτά τα χρόνια από αυτές τις 13 μονάδες, ουδής δεν έχει επιστρέψει. Συγχρόνως, με τα στοιχεία του καταστήματος Κορυδαλλού, τα στοιχεία του Διευθυντή που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα, το 50% των αποφύτων συνεχίζουν σπουδές δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 12,25% συνεχίζει στην τριτοβάθμια. Τιμώ από αυτή τη θέση όλους τους συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με πάθος, με αγάπη, με ελπίδα και δίνουν ζωή σε αυτούς τους ανθρώπους, τα 13 αυτά σοφρονιστικά καταστήματα, σε αυτές τις μονάδες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Αν είχατε να κάνετε μια δουλειά, κύριε Υπουργέ, θα ήταν να πολλαπλασιάσετε αυτό. Τιμώ το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Αυλώνας, στα οποία φτιάχνουν παραστάσεις με τους οποίους είχα επαφή με τους δασκάλους και τους καθηγητές τους, οι οποίοι ήρθαν στην αλληλεγγύη για όλους, για να δούνε πώς μπορούμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε
Και εμείς ναι, θα συμβάλλουμε λοιπόν με όλες μας τις δυνάμεις σαν αξιωματική αντιπολίτευση και σε αυτό το επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει όμως, ας έρθω και στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Κοιτάξτε, το να παίζεις με την αγωνία του ελληνικού λαού να μάθουν τα παιδιά του γράμματα σε συνθήκες κρίσης είναι εξαιρετικά οδυνηρό, για να μην πω ότι είναι ειδεχθές. Γιατί παίζετε? Να σας πω, τι κρίμα που ο κύριος Τζαμτζής δεν είναι εδώ. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, ή μάλλον για να το πιάσω από την αρχή, κύριε Πρόεδρε, 31/1/2013, στο νόμο για τη λειτουργία είναι ΕΔΙΒΗΜ και ΟΠΕΠ, άρθρο 47 για τους πολύτεκνους. Λίγο αργότερα, 9/4/2013, στην αρχή διασφάλισης ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΑΔΥΠΔΕ, πάλι άρθρο 47 για τους πολύτεκνους. 17/9/2013, αναδιάρθρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, ήταν ο νέος νόμος για το Λύκειο, εκείνη η καταστροφή που κάνατε στο Λύκειο, και τώρα θα τροπολογήσει πάλι ο Υπουργός τις εξετάσεις του Λυκείου, τις πανελλήνιες εξετάσεις από την Τράπεζα Θεμάτων, και δια νόμου θα βγάλει τη βαθμολογία. Την περιμένουμε αυτή την τροπολογία. Εκεί φτάσατε. Το αν θα προαχθεί ένας μαθητής ή όχι θα βγει δια νόμου. Λοιπόν, 17/9/2013, άρθρο 34, σε αυτόν τον επέσχυντο επίσης νόμο του νέου δίθεν Λυκείου, ολόκληρη άρθρα 35, δύο σελίδες, δυόμιση σελίδες για την μεταγραφές των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να τέλειωνε εκεί, καλά θα ήταν. 28/11/2013, νέος νόμος, πάλι αποφάσεις για τη μεταφορά και τις μεταγραφές των παιδιών εδώ στα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ, και το άρθρο 2 γενικά, το συνολικό αριθμό εισακταίων, τις διατάξεις κτλ. Πάμε λοιπόν εδώ, το άρθρο 2, το άρθρο 4 και ούτω καθεξής. Δεν φτάνει στις λαϊκές αγορές. Άρθρο 53, νόμος 4264 του 14, νέο άρθρο για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων, τριτέκνων, ειδικών κατηγοριών. Σήμερα, 4/7/2014, νέα τροπολογία. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Έχετε βρει μια κατηγορία των ελληνικών οικογενειών, το πιο σπαρακτικό κομμάτι της επιθυμίας της, και τι δουλεύετε? Τι σημαίνουν όλα αυτά, ότι η αντιπολίτευση έχει ανθρώπους που σπουδάζουν στο εξωτερικό και ότι είναι πάμπλουτη? Εσείς τολμάτε να τα λέτε αυτά που στείλατε τα καλύτερα παιδιά στο εξωτερικό? Εσείς τολμάτε αυτά που φτάσατε την εκπαίδευση στο 2,2 δισεκατομμύρια του προϋπολογισμού? Όλα και όλα. Θέλετε να κάνετε με ξένα κόλυβα, δήθεν να κάνετε, πώς το λένε, κηδεία? Τι σημαίνουν όλα αυτά τα επέσχυντα εδώ? Είναι η αντιπολίτευση κατά αυτών, του να σπουδάσουν τα παιδιά του λαού? Για όνομα της Παναγίας, με αυτόν τον τρόπο κάθε 2-3 μήνες θα τροπολογείτε για να τους έχετε σε αγωνία? Λοιπόν, ακούστε με. Θέλετε να το λύσετε το πρόβλημα? Γιατί τι θα κάνετε, ξέρετε? Είναι το Αθηνά νούμερο 2. Θα απομυζήσουμε τα παιδιά από τα περιφερειακά. Θα τα φέρουμε στα κεντρικά σιγά σιγά. Αλλά δεν θα μπορούν να σπουδάσουν. Θα αδειάσουν τα πανεπιστήμια. Θα τα κλείσουμε τα πανεπιστήμια. Θα τα φέρουμε στα κεντρικά. Στα κεντρικά, λέει εδώ αυτό, το πιο επέσχυντο από όλα, είναι ότι η έκθεση του λογιστηρίου του κράτους λέει ότι δεν χρειάζεται δραχμή για αυτό το καταπληκτική τροπολογία. Δηλαδή θα τους φέρουμε στα πανεπιστήμια των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και δεν θα έχουμε ούτε καθηγητές να τους διδάξουμε. Γιατί εδώ και 10 χρόνια, 5 χρόνια δεν κάνετε ούτε μία πρόσληψη. Λοιπόν,
Αυτό είναι η ιστορία αυτή. Εμείς λοιπόν λέμε ότι βεβαίως θα δώσουμε όλες τις δυνατότητες στα παιδιά με κάθε τρόπο να σπουδάσουν. Με κάθε τρόπο να σπουδάσουν. Ακόμη και με όλα αυτά τα άθλια που φέρνετε. Πραγματικά. Αλλά πρέπει να ντρέπεστε που καταντήσαμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει να ντρέπεστε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες πουθενά. Πρέπει να ντρέπεστε ότι δεν υπάρχουν ούτε δωρεάν σίτηση σε όλα τα πανεπιστήμια. Πρέπει να ντρέπεστε ότι δεν κόβεται ένα ελάχιστο επίδομα ώστε τα παιδιά του λαού να μπορούν να σπουδάσουν εκεί που μπαίνουν. Όλα τα άλλα. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου. Για όσα είπε η συνάδελφος Βαμβακά για τα παιδιά με αναπηρία συμφωνούμε. Προφανώς συμφωνούμε να επεκταθεί όλα τα χρόνια το 10% που φέρνετε σήμερα και στο οποίο δεν προϋπάρχει τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ποσοστό του 15%. Ολοκληρώνετε παρακαλώ. Ναι, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Έχω υπερβεί το χρόνο μου. Ελπίζω να έχω και άλλη μια δυνατότητα να συνεχίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα ολοκληρώσουμε την απόψινή συνεδρίαση με τον κύριο Διαμαντόπουλο. Και... Α, είστε εδώ. Προτιμάτε σήμερα. Είπαμε πως προτιμούσα...